Επόμενη διαγωνιζόμενη, η Γεωργία Μάλιου. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε όλη την παρέα της Γεωργίας που ήταν σήμερα εδώ για να μας βοηθήσει σε αυτό το act. Γεωργία μου. Το πάθαμε κι αυτό. Το πάθαμε κι αυτό. Κοίταξε να δεις. Μία, θυμόμαστε το φιλί, αυτό το καυτό της προηγούμενης Παρασκευής στον Καλά. Τώρα αυτός ο χορός. Θες γενικά έτσι να εντυπωσιάζεις, νομίζω. Εντάξει, προσπαθώ. Είπα, αφού το κάνουμε που το κάνουμε, ας περάσουμε και καλά. Έχεις ξανακάνει οριεντάλ? Όχι. Εντάξει. Ήταν μια πρώτη επαφή, μου άρεσε. Καλή η πρώτη επαφή, εντάξει, θα έλεγα. Θα το συνεχίσεις από εδώ και στο εξής. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Γενικά, εγώ κουνιέμαι. Για πάμε στα κορίτσια που περιμένουν εκεί να σε κρίνουν και θα πάω στη Σοφία. Γεια σου, Ευαγγελία. Γεια σου, Γεωργία. Μου άρεσε, φιλότιμη προσπάθεια που έκανες. Δεν ξέρω αν χορεύεις χρόνια, αν δεν το έχεις ξανακάνει. Τότε είναι πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Μου άρεσε η κίνησή σου, μου άρεσε το βλέμμα σου γιατί είχες μπει και λίγο μέσα στο... Ήσουν πολύ καλή. Μ' άρεσες. Ευχαριστώ πολύ. Στους κριτές θα αρέσουμε γιατί χρειαζόμαστε να αρέσουμε. Μακάρι, το ελπίζω. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Καλώς, Γεωργία. Αλεξάνδρα. Λοιπόν. Νομίζω ότι ξέρω τι θα ακούσω εγώ τώρα. Τι? Νομίζω. Έλα. Έτσι από το λίγο που σας έχω μάθει. Αλλά θα περιμένω να δω. Λοιπόν. Όντως, ήσουν πολύ όμορφη στα πλάνα που έβλεπα. Όμορφο κεφάλι, ωραία θηλυκή μορφή και βλέμμα. Όμως δεν έχει styling αυτό που βλέπω. Είναι ένα κουστούμι επί της ουσίας και... Μα για να χορέψω. Είναι κουστούμι, αλλά το έχω πειράξει λίγο με να προσπαθήσω να το φτιάξω. Δηλαδή αυτό έχω πιάσει δαντέλες με παραμάνες. Δεν ήταν ένα απλό, δεν είναι ένα απλό κουστούμι έτοιμο. Έχω βάλει αξεσουάρ. Okay. Στέλη. Η Γεωργία μου φαίνεται ότι είσαι να χορέψει γενικά Oriental. Όχι. Η κίνηση ήταν πάρα πολύ ωραία και όντως και εγώ που σε έβλεπα λίγο στο monitor, το κεφάλι σου ήταν πάρα πολύ λαμπερό. Αλλά και εγώ νιώθω ότι δεν κατέβαλες ιδιαίτερη προσπάθεια στο να μας δείξεις μία πρόταση ενδυματολογική για Oriental χορούς. Θεωρώ ότι πήρες ένα κοστούμι και το έβαλες, το οποίο σου πάει βέβαια πάρα πολύ γιατί έχεις καταπληκτικό σώμα. Αλλά είναι στα όρια του. Νίκιασα ένα κοστούμι. Αυτό νιώθω. Χάρη.
Πού πας, κοριτσάκι μου, στο χαρέμι χωρίς πανοφόρη, πες μου. Και ξυπόλυτη. Θα έλεγες ξυπόλυτη στα γκάτια. Και ξυπόλυτη. Θα σε απέλει ο Σουλτάνος αν είχες πανοφόρη. Σήμερα είναι... Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπουμε μια άλλη πτυχή, τέλος πάντων, της προσωπικότητάς σας. Και ξέρω και πόσο δύσκολο είναι αυτό να χορέψεις με χορογραφία. Γιατί είχες μεγάλο μπαλέτο. Ναι. Τα παλικάρια πίσω, οι κρεοπόλες με τις ποδίες, τι ήτανε, γιατί ήταν εκείνο. Ήτανε για το εφέ, έτσι, τους ήθελα έτσι, μη γυμνούς. Οι ευνούχοι. Λοιπόν, να τέλειο. Μόνη μου. Τι να σου πω, Μάλιο, μια Ελληνίδα στο χαρέμι είδα σήμερα και μάλλον από εκεί θα βγει, τράβα Μάλιο, ανεβαίνουμε, από εκεί θα έχει βγει. Το κεφάλι σου είναι υπέροχο, σου είχα ξαναπεί κάποτε ότι αξίζεις πάνω από 1000 καμήλες. Μοιάζει πολύ με Ανατολίτισσα, ενώ Μεσόγεια και είναι τόσο ωραία η μορφή σου. Ενθουσιάστηκα, δεν μένω εγώ στα κοστούμια. Απλά να τονίσω ότι μας ζητήθηκε να υπηρετήσουμε κάθε μια κοπέλα ένα είδος χορού συγκεκριμένο. Δηλαδή. Γεωργία μου, πώς έρχεται βλέπω το κοστούμι. Ναι. Αυτό που θα ήθελα να δω είναι τη δικιά σου προσπάθεια να αποδώσεις αυτή την εικόνα και αυτό το ύφος με σημερινά στοιχεία. Δεν το βλέπω. Θα ήθελα ένα σάλι να έχεις τη λήξη γύρω σου. Θα ήθελα ένα δικό σου τόπ από πάνω. Θα ήθελα να δω αυτή τη βερσιόν, την επιλογή της Γεωργίας. Δεν θέλω ένα κοστούμι. Δηλαδή εγώ εδώ δεν μπορώ να σου πω αν χόρευσες καλά. Ήσουν πολύ ωραία. Ήσουν πολύ όμορφη. Αυτό μπορώ να σου το πω 100%. Και έκανες και πολύ ωραία σκηνοθεσία. Να τα λέμε και αυτά. Αλλά δεν έχει styling αυτή η εικόνα που μου δείχνεις. Ήθελα μαλλιά, ωραία, πλούσια, κοτσίδες μέσα, πράγματα. Υπάρχουν εκατομμύρια μέσα στοιχεία, αναφορές που μπορείς να βρεις. Ακόμα και από το ίδιο το βίντεο κλιπ. Ναι, παιδιά μου, κατάλαβες τι εννοεί. Το βίντεο κλιπ είναι και πριν 15 χρόνια βίντεο κλιπ. Δηλαδή, φαντάσου, γι' αυτό τα απέφυγα. Φαντάσου. Δεν είναι ανάγκη να τη γράψεις, να εμπνευστείς. Η έμπνευση μπορεί να είναι και από 500 χρόνια πριν. Mm-hmm. Αυτό παίρνουμε και το κάνουμε εικόνα σήμερα. Αυτή είναι η δημιουργία, αυτό είναι το styling. Πάμε στη βαθμολογία της Γεωργίας. Στέλιο. Πάντως ομολογώ ότι έβαλες το καλύτερο από τον παλέτο, δηλαδή φαίνεται ότι είσαι πρωταγωνίστρια. Επίτηδες. Χαντάκωσες τις άλλες κανονικά. Έτσι. Και επειδή τις χαντάκωσες και είσαι πιο ωραία από όλες, Αλεξάνδρα. Πολύ όμορφη, ναι, αλλά για μένα styling όχι. Οπότε για σήμερα ένα. Χάρη. Εμένα και φαντάζομαι όλους τους τηλεθεατές μας θα τους έκανες ευτυχισμένους. Ήταν υπέροχη προσπάθειά σου. 4 από μένα, ευχαριστώ, Γεωργία. Πολύ. Ευχαριστούμε, Γεωργία. Συνεχίζουμε με τη Βρυσιείδα Ανδριώτη. It's a cold and crazy world that's raging outside. But baby, me and all my girls are bringing on the fire. Show a little leg, gotta shimmy your chest. It's a life, it's a style, it's a need, it's burlesque. Love, sex, ladies, no regrets. E, X.
Μπράβο σας, μπράβο σας. Ευχαριστούμε τον παρτενέρ σου για την πολύτιμη βοήθειά του. Το στοιχείο σου, κορίτσι μου. Τι να πω τώρα εγώ σε αυτό. Και μοιραία γυναίκα σήμερα η Βρυσίδα. Επιτέλους σε είδαμε σε κάτι που σου αρέσει, το ευχαριστιέσαι. Και κάτι από καμπαρέ. Ναι. Ευχαριστήθηκες. Πολύ. Πολύ, φαινόταν καθ' όλη τη διάρκεια. Μπράβο σου. Βασιλική, πόσο φάνηκε η Βρυσίδα? Πάρα πολύ. Από τις πρόβες στην έβλεπα, μου αρέσει πάρα πολύ. Έβγαλε πάρα πολύ ωραίο ύφος. Με πήρες μαζί σε μένα, έτσι το νιώσα και όλοι. Μου άρεσες πάρα πολύ. Και πολύ. Το styling. Ορίστε. Το styling. Το styling, εντάξει, θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Αλλά μου αρέσει τα στοιχεία, μου αρέσει το κόκκινο που έχει βάλει εδώ, μου αρέσει το μπούστο. Θα ήθελα και άλλο ίσως πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω τι, δεν ξέρω κι εγώ στον χώρο αυτό πώς θα μπορούσε να το πλουτίσεις. Αλλά μου αρέσει πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Πάμε στην κριτική επιτροπή, Βρυσίδα μου. Χαμόγελο. Να σου πω ένα μυστικό. Ναι. Είμαι θαυμαστής σου.